Οι πρόβες στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνη συνεχίζονται εντατικά προκειμένου αυτό που θα παρουσιαστεί στο Συμπόσιο των Σχολείων της UNESCO στη Θεσσαλονίκη να είναι άρτια εκτελεσμένο. Οι Μαγεμένες, που είναι μια άγνωστη ιστορία, αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση. Ετοιμάζουμε ένα κομμάτι. Είναι από την αρχή μέχρι το τέλος δημιουργημένο από τα παιδιά, και στίχοι και μουσική. Είναι ένα κομμάτι βασισμένο σε μια ιστορία που δεν την γνωρίζει πολύς κόσμος. Είναι τα λεγόμενα Ελγίνια της Θεσσαλονίκης, οι Μαγεμένες ή αλλιώς Las Encantadas, οι οποίοι έχουν τη δική τους ιστορία. Είναι τα λεγόμενα Ελγίνια της Θεσσαλονίκης, όπου ένας αντίστοιχος Έλγιν, ο Μιλέρ, Γάλλος παλαιογράφος, τα άρπαξε με αντίστοιχο τρόπο και τα μετέφερε στη Γαλλία, στο Λούβρο. Τα γάλματα αυτά βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Λούβρο. Όλο το δρόμενο είναι η δημιουργία των μαθητών που έγραψαν τους στίχους, τη μουσική και δημιούργησαν και ένα βίντεο παρουσίασης. Καταρχήν, αυτό το μουσικό δρόμενο είναι ένα συνολικό αποτέλεσμα. Παράγεται από τη συνεργασία δύο τάξεων, της πρώτης λυκείου και της γάμα γυμνασίου μερικά παιδιά. Εγώ προσωπικά βοήθησα στο μουσικό κομμάτι, δηλαδή βοήθησα στην ενορχήστρωση του κομματιού και έτσι, σύμφωνα με τα λόγια, του δώσαμε την απαιτούμενη μορφή και το ήθος. Δηλαδή, που μιλάει για τις καριάτιδες. Στο πρώτο μέρος, το οποίο είναι το βίντεο, του δώσαμε λυρική μορφή. Ενώ στο δεύτερο, του δώσαμε τη μορφή του ότι απαιτούμε αυτά τα μάρμαρα, τα κλεμμένα δηλαδή, να επιστραφούν στην Ελλάδα, εδώ πίσω. Στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, όπου ανήκουν δηλαδή. Είμαστε οι δύο καριάτιδες στο δρόμενο που κάνουμε, στην UNESCO. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία, γιατί ευαισθητοποιούμαστε στα θέματα των μαρμάρων και των προστατευμένων αρχαιολογικών περιοχών της UNESCO. Δενόμαστε περισσότερο με τους μαθητές μας, επειδή κάνουμε κάτι ομαδικό και είναι υπέροχο αυτό. Και νιώθουμε ότι βοηθάμε σε κάτι σήμερα, στο να μπορούμε να προστατέψουμε το παρελθόν μας και την ιστορία μας. Εγώ με την Έρση που τραγουδάμε και στην ουσία παρουσιάζουμε, νιώθουμε ιδιαίτερα υπεύθυνες. Επειδή συμμετέχουμε και στο όλο αποτέλεσμα, νιώθουμε ότι μας ευαισθητοποίησε και ότι μας βοήθησε να καταλάβουμε πράγματα τα οποία δεν ξέραμε. Και νιώθουμε πολύ ευχαριστημένες από τον εαυτό μας και τους καθηγητές μας. Στο συμπόσιο συμμετέχουν ιδιωτικά και δημόσια σχολεία από τη Θεσσαλονίκη, τις Σέρες, την Κατερίνη και την Αττική.